Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες καλησπέρα σας και πάλι μαζί σας σε αυτή τη ζωντανή εκπομπή Επί το Λόγο Σου μέσα από το στούντιο του Word of God Η επιθυμία μας και η προσδοκία της καρδιάς μας Είναι ο Λόγος του Θεού να έρθει σε κάθε σπίτι, να μπει μέσα από, τον υπο, από κάθε υπολογιστή Και να επισκεφτεί κάθε ειλικρινή καρδιά Συστήνουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που είναι η δύναμη προσωτηρίε, Πάντα τον πιστεύοντα Συστήνουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που είναι ο μοναδικός πραγματικά δρόμος, η μοναδική οδός την οποία ο άνθρωπος θα περπατήσει διαμέσου αυτού, θα ευλογηθεί η ζωή του, θα έρθει σε αναψυχή, πραγματική αναψυχή ο, ιστορ, ο ιστορικός του άνθρωπος και θα γνωρίσει ο άνθρωπος, ο περασμένος, ο γήινος, τον αιώνιο Θεό, θα έχει γνωριμία με τον Ιησού Χριστό, θα γνωρίσει την αγάπη του Πατέρα Θεού, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, ευχαριστούμε τον Κύριο, και εν τέλει όταν θα αποπάρει απόφαση στη ζωή του να περπατήσει ακριβώς επί το λόγο του Κυρίου, να απολαύσει στο τέλος της πίστεώς του τη σωτηρία της ψυχής του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι πραγματικά προνόμιο αυτό το οποίο έχουμε να διακηρύττουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού στο 2013 καθαρό, ανώθευτο, ευλογημένο, άγιο και ο άνθρωπος να αποδέχεται αυτό το κήρυγμα και με το κήρυγμα του Λόγου του Θεού, όπως λέει και ο ίδιος ο Λόγος του Θεού, να αυξάνει η πίστη του και να μπορεί πραγματικά να λαμβάνει αυτά τα οποία δεν βλέπει και να πιστεύει σε αυτά τα οποία δεν μπορεί να διακρίνει με τα αισθητήριά του. Ευχαριστούμε τον Κύριο διότι ο άνθρωπο αντιλαμβάνεται τον περίγυρό του με τα αισθητήριά του, με τι αισθήσει του, αλλά αυτό το οποίο μα προσκαλεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι να δούμε και να γευτούμε τα ουράνια, τα κεκριμένα, όχι δια τη όψεω, αλλά δια τη πίστεω. Ευχαριστούμε τον κύριο. Και βέβαια, η πίστη, όπω προείπα, έρχεται στον άνθρωπο διαμέσου του λόγου του Θεού. Γι' αυτό κηρύττουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, γι' αυτό συστήνουμε το Λόγο του Θεού, σαν Λόγος Θεού καθώς είναι, έτσι, έτσι ώστε ο άνθρωπος να έρθει μέσα του στον άνθρωπο η πίστη αυτή ευλογημένη η σώζουσα, ο άνθρωπος να επικαλεστεί το όνομα του Χριστού και να σωθεί. Να σωθεί από την καταδυναστία του διαβόλου, να σωθεί από την επιρροή της αμαρτίας, να σωθεί από τα μέλλοντα τα οποία θα συμβούνε, ευχαριστούμε τον Κύριο, και να απολαύσει ή να αρχίζει να απολαμβάνει σε αυτή τη ζωή, την αιώνια ζωή, να απολαμβάνει την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη, ευχαριστούμε τον Κύριο, τη δύναμη την οποία προσφέρει δωρεάν σε όλους όσους πιστεύουν ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και προς εσένα λοιπόν η πρόσκληση σήμερα και προς όλους τους ακούοντες, ιδού καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού ημέρα σωτηρία, Σωτηρία, αν ακού σήμερα, του, 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 σήμερα το λόγο του Θεού και έρχεται στην καρδιά σου ειρήνη και εμπιστοσύνη και ελπίδα για το πρόσωπο αυτού, φώναξε του. Ευχαριστούμε τον κύριο. Καιρό ευπρόσδεκτο λοιπόν, ημέρα Σωτηρία λοιπόν και σημερινή. Ευχαριστούμε τον κύριο, παρέτεινε το νήμα τη ζωή μα για να μπορέσουμε να κάνουμε το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο ενωπιόν του. Επί το λόγο σου λοιπόν και σήμερα θα διαβάσουμε ένα μέρος του Λόγου του Θεού, μια περικοπή μέσα από το καταμαθαίο Ευαγγέλιο, το ΚΒ κεφάλαιο, ευχαριστούμε τον Κύριο. Η επικοινωνία μας είναι πραγματικά μέσα από το τηλέφωνο, μέσα από τα email σας, δεχόμαστε αιτήματα και στα τηλέφωνα και στα email της εκπομπής. Η εκπομπή είναι ζωντανή, επιθυμούμε να ακούσουμε τι ο Θεός έκανε και σε εσάς, μια μικρή μαρτυρία, μια μικρή ομολογία, αλλά ιδιαίτερο, αν κάτι σας προβληματίζει, σας απασχολεί, όλοι μαζί να το φέρουμε εδώ ενώπιον του Κυρίου μας αυτή την ώρα που κηρύτεται το Λόγος του Θεού και μετά που θα επακολουθήσει μια μικρή προσευχή έτσι ώστε πραγματικά δια πολλών δεήσεων και προσευχών η παράκλησή μας να φτάσει στον αιώνιο Θεό και ο πατέρας μας ο Ουράνιος να απαντήσει, δόξα στον Θεό. Από την σελίδα λοιπόν 869 και από τις γραφές του Νεόφιτου του Βάμβα, θα διαβάσουμε από το ΚΒ κεφάλαιο του Καταμανθέου Ευαγγελίου. Και αποκριθεί ο Ιησούς, πάλιν είπε προς αυτούς, δια παραβολών λέγον, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπο βασιλεία, ως τις έκα μεγάμους εις τον Υιόν αυτού και απέστειλε τους δούλους αυτού να καλέσωσει τους προσκεκλημένους τους γάμους και δεν ήθελον να έλθωσει πάλι απέστεινε άλλους δούλους λέγον είπατε προς τους προσκεκλημένους ιδού το γεύμα μου ετοίμασα η τάμβρη μου και τα θρεφτά είναι σφαγμένα και πάντα είναι έτοιμα έλθετε εις τους γάμους εκείνοι όμως αμελήσαντες απείλθαν ο μένης των αγρών αυτού ο το εμπόριο αυτού οι δε λυποί πιάσατε τους δούλους αυτού ήβρισαν και εφώνευσαν Ακούσα δε ο βασιλεύς οργίστη και πέμψε στα στρατεύματα αυτού, απόλυσε τους φωνείς εκείνους και την πόλη αυτών κατέκαυσε. Τότε λέγει προς τους δούλους αυτού, ο μεν γάμος είναι έτοιμος, η δε προσκεκλημένη, ευχαριστούμε τον Κύριο, δεν ήταν άξι. Υπάγεται λοιπόν εις αδιεξόδους των οδών και όσου ανέβρετε καλέσατε στους γάμους. Και εξελθώντες οι δούλοι εκείνοι εις τα συνήγαγον πάντα στους εύρων Κακούστε και καλού, και γεμίστε ο γάμο από ανακεκλημένων. Ισενθόν δε ο βασιλέας, για να θεωρήσετε του ανακεκλημένου, είδε εκεί άνθρωπο μη ενδεδειμένο ένδυμα γάμου. Και λέγει προ αυτόν, φίλε, πώ εσύλδε εντάφθα μη έχον ένδυμα γάμου. Ο δε αποστομόθη. Τότε είπε ο βασιλέα προ του υπερέτα, δέσατε σε αυτού πόδα και χείρα, δέσατε σε αυτού. Και σηκώσατε αυτόν και ρίψατε στο σκότωστο εξώτερον. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των εδόντων. Διότι πολλοί είναι και κλειμένοι, ολίγοι δε οι εκλεχτοί. Ευλογημένο και δοξασμένο ας είναι το όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Γιατί είναι αλήθεια αγαπητοί μας φίλοι, ότι ο Κύριος μας έχει μία πρόσκληση να δώσει. Και σε σένα σήμερα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έχει μια πρόσκληση για ένα ουράνιο γάμο, για ένα πνευματικό δείπνο τον οποίο ετοιμάζει ο ουρανός, οι δυνάμει του ουρανού, ο ίδιος ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Προσκαλεί ο Θεός τους ανθρώπους. Κηρύτεται το, ο Λόγος του Θεού εδώ και 2013 χρόνια και μοιράζονται οι προσκλήσεις. Όπω αυτό ο βασιλιά. Ευχαριστούμε τον κύριο. Ο οποίο θα ετοιμάζει του γάμου για τον ιόν αυτού. Και τι κάνει στο γάμο, ε. Αποστέλνει του δούλου αυτού και καλεί του προσκεκλημένου στους γάμου και του λέει: Έλθετε! Έλθετε στο γάμο. Ελάτε κι εσείς να γευτείτε. Ελάτε να συγχαρείτε. Ελάτε να γίνετε μέτοχοι των ευλογημένων αγαθών των οποίων έχω ετοιμάσει. Ελάτε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως οι άνθρωποι οι οποίοι τους καλεί ο βασιλιάς δεν έρχονται. Δεν θέλησαν λέει να έρθουνε. Δεν ήθελαν να έρθουνε. Δεν είχαν επιθυμία, αυτή την επιθυμία, αυτό το ζήλο να παρευρεθούν στον γάμο του, του ιού του βασιλιά. Δεν το θέλανε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν γνωρίζανε ότι η μεγαλοσύνη αυτή, το μεγαλείο αυτό είναι ετοιμασμένο για αυτούς. Δεν ξέρω. Δεν καταλάβανε ότι το να είναι μέτοχοι σε αυτή τη χαρά θα συγχαρούνε και θα γευτούν και αυτοί από όλα αυτά τα οποία έχει ετοιμάσει ο βασιλιάς και θα τους κάνει ίσους με τον ιό του. Δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι δεν δεχτήκανε να πάνε και ο βασιλιάς επιμένει και αποστείλει άλλου δούλου. Λέγον, είπατε προ του προσκεκλημένου, Ιδού τα γεύματά μου ετοίμασα. Ιδού οι τάμβροι μου και τα θρεφτά μου είναι σφαγμένα και πάντα είναι έτοιμα. Ελάτε. Ευχαριστούμε τον κύριο. Πόσο ουσιαστικά πρέπει να ηχήσει αυτή η πρόσκληση σήμερα στα δικά σου τα αυτιά. Γιατί εδώ ο κύριο μα ο Ιησούς Χριστό χρησιμοποιεί μια παραβολή, αλλά συστήνει και δείχνει ποια είναι η πραγματικότητα και η αλήθεια. Γιατί ο Κύριος έχει ετοιμάσει για μας μεγαλία, θαυμάσια στον ουρανό για όλους όσους τον αγαπάνε, για όσους τον δεχτούνε, αλλά ιδιαιτέρως αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, για όσους πιστέψουν ότι αυτή η πρόσκληση είναι πραγματική, είναι αληθινή. Και αυτό που πρέπει να σου μεταδώσω σήμερα και Καίγεται η καρδιά μου, γι' αυτό είναι ότι σήμερα υπάρχει μια πρόσκληση για σένα ναι, προσωπικά. Μην με μην πεις ότι δεν βαριέσαι, μην πεις ότι έχω κάτι άλλο να κάνω, μην αμελήσεις. με Αυτή τη μεγάλη σωτηρία την οποία σου παραδίδει το πνεύμα του Θεού σήμερα στα χέρια σου, και ομοιωθείς με τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι δεν κατάλαβαν τι συνέβαινε. Δεν μπορέσαν να γίνουν μέτοχοι της χαράς του βασιλιά και το, του γάμου του ιού του. Δεν μπορέσαν να το καταλάβουν. Και μείνανε μέσα στα φθαρτά, μείνανε μέσα στα αγίνα, μείνανε μέσα στα ανθρώπινα, αμεριμνώντες. Ευχαριστούμε τον Κύριο όπως θα μας πει και παρακάτω. Ε. Αμελήσαντες να κάνουν αυτό το, πραγμα... Το, 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 αληθινό, το γνήσιο, το συμφέρον της ψυχής τους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αμελήσαντε λέει. Απήλθον μεν λέει εις τον αγρόν αυτού, ο δε εις το εμπόριον αυτού. Κάτι έχεις να κάνει σίγουρο είναι αυτό. Τι είναι όμως αυτό το οποίο βάζεις πιο πάνω μέσα στην καρδιά σου, μέσα στη ζωή σου, από τη βασιλεία των ουρανών, από την αιώνια ζωή, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό που κλέβει ευχαριστούμε τον Κύριο, τη γνησιότητα της προσκλήσεως η οποία παραδίδεται σήμερα στα χέρια σου. Τι είναι αυτό. Ο το αγρόν αυτού, στις μέριμνες δηλαδή, του αιώνα τούτου, στις αγωνίες, ευχαριστούμε τον Θεό, στις δουλειές, στο κάματο της ημέρας, ευχαριστούμε τον Κύριο, στο εμπόριο αυτού, στο κέρδος δηλαδή, τι θα κερδίσει ο άνθρωπος αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, τι να κερδίσει ο άνθρωπος σε, αυτόν εδώ, σε αυτήν εδώ τη ζωή, πόσα να κερδίσει εάν στο τέλος αμελήσει και αμεριμνήσει για τη σωτηρία της ψυχής του. Εάν δεν κάνει κάτι δηλαδή προς το συμφέρον του εσωτερικού ανθρώπου, προς το συμφέρον της ψυχής του, τι να κερδίσει άνθρωπο όλα τα πλούτη του κόσμου ήρθανε και παρήλθανε εκατομμύρια άνθρωποι σε αυτό εδώ το πρόσωπο της γης και πάρα πολλοί από αυτούς πλούτησαν μακροημερεύσανε αλλά ήρθε το τέλος ήρθε η ώρα που έφυγε από αυτό εδώ το σώμα το θνητό η ψυχή αθάνατη όπως μας είπε ο ίδιος ο Κύριος μας για τον πλούσιο και τον Λάζαρο πέθανε ο πλούσιος Μα πέθανε και ο Λάζαρος. Ή ο Λάζαρος, μα πέθανε και ο πλούσιος. Αυτό είναι το τέλος της υποθέσεως. Ο άνθρωπος θα εγκαταλείψει το σκήνομα αυτό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Σημασία είναι τι έπραξε με αυτό το σκήνομα πάνω σε αυτήν εδώ τη ζωή. Πώς πολιτεύθηκε, πώς διαχειρίστηκε την παραμονή του σε αυτήν την ολιγο, ολιγρό, ολιγόχρονη παραμονή του πάνω στο πρόσωπο της γης. Τι έκανε. Και πολύ περισσότερο πώς άκουσε την πρόσκληση την οποία του αποδόθηκε δωρεάν Γιατί δεν ζήτησε κανένας ούτε ζητάει αγαπητοί μας φίλοι και φίλες Ο Θεός από τον άνθρωπο κάτι που είναι δύσκολο άνθρωπος να το βρει για να το δώσει στο Θεό Δεν τον ζητάει να, να ανέβει ας πούμε στα όρη τα ψηλά ή να κατέβει κάτω στη γη στη, στα, 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 στα βάθη της γης ή των θαλασσών Δεν ζητάει από τον άνθρωπο προσφορές ευχαριστούμε τον Κύριο, θυσίες που να μην μπορεί ο άνθρωπος εν τέλει να τα δώσει. Αυτό το που ζητάει ο, Θεός από τον άνθρωπο είναι ο άνθρωπος να δώσει όλη του την καρδιά. Και πώς θα γίνει αυτό, να αποδεχτεί και να πιστέψει ότι η πρόσκληση η οποία γίνεται είναι αληθινή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ότι υπάρχει πραγματικά μια στιγμή που ο άνθρωπος θα πρέπει να αναρωτηθεί για το τι μέλη γενέστε με τα τάμφτα και να πάρει την καλή θέση, τη θέση δηλαδή η οποία είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Σήμερα λοιπόν αν ακούς τα λόγια του Θεού, αν ακούς το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, αν δέχεσαι μια πρόσκληση, έλθετε προς εμένα πάντες οι υπεφορτισμένοι, έλθετε προς εμένα εσείς όλοι οι οποίοι Θέλετε να αποθέσετε το βάρος και τον κόπο της ζωής σας σε μένα, ναι. Σήμερα λοιπόν αν ακούμε τη φωνή του Κυρίου, μην σκληρύνουμε την καρδιά μας. Μην αμελήσουμε, μην αμεριμνήσουμε. Μην σκεφτούμε τα γήινα, τα επίγεια. Θα μου πεις άνθρωπε μου καλά τα λες, αλλά εγώ έχω αυτό, έχω το ένα, έχω το άλλο. Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι, ότι η ζωή σε αυτήν εδώ, η παραμονή μας σε αυτόν εδώ τον κόσμο, η ζωή μας Λέει ο λόγος του Θεού. Είναι μια εκστρατεία, εκστρατεύουμε. Αγωνιζόμαστε. Μα και ο ίδιος ο Κύριος το λέει αυτό. Ε. Αγωνίζεστε, μας λέει. Για να εισέλθετε στη βασιλεία των ουρανών. Δεν είναι, δεν είναι στρώμενος ο δρόμος μας με ροδοπέταλα, αλλά σε αυτήν εδώ τη ζωή. Σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Μας έχει δοθεί, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, αυτό το οποίο είναι το αλφάδι για τη ζωή μας. Για την οικοδομή μας. Μα έχει δοθεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το οποίο όταν ο άνθρωπο θα το πάρει στα χέρια του, θα το διαβάσει, καλείται να το πιστέψει για να γευτεί κι αυτό από τα ουράνια, τα μέλλοντα, τα ευλογημένα, τα οποία έχει ετοιμάσει ο Θεό για αυτό να είναι. Ευχαριστούμε τον κύριο. Οι άνθρωποι όμω αυτοί δεν εδεχτήκανε. Και όχι μόνο δεν εδεχτήκανε, πιάσανε λέει και του δούλου και του θανατώσανε. Ε, ο βασιλιά. Όταν τα άμαθε όλα αυτά, εκστράτευσε εναντίον τη πόλη αυτή και, την, και τη άρρωσε, την κατέκαψε. Ευχαριστούμε τον κύριο. Του προσπέρασε. Μα όταν ο ίδιο ο λαό Ισραήλ δεν εδέχθηκε το σχέδιο του Θεού, ο ίδιο ο Θεό προσπέρασε και έστειλε τη σωτηρία του Ιησού Χριστού, δια Ιησού Χριστού και στα έθνη. Και τα έθνη αποδεχτήκανε αυτή την αλήθεια και τη σωτηρία Δια Ιησού Χριστού, ευχαριστούμε τον Κύριο. Εμείς σήμερα κηρύττουμε Ιησού Χριστό και αυτό αναισθημένο ευχαριστούμε τον Κύριο. Όχι σοφή ανθρώπινη, όχι θεολογικά κηρύγματα, αλλά βιωματικούς, βιωματική σχέση, αγαπητοί μας φίλοι. Όλοι όσοι κηρύττουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού από αυτό εδώ το κανάλι, είναι γιατί βιώσαμε μέσα στη ζωή μας αυτό το οποίο ο Κύριος μας εχάρισε και τώρα δεν μας κρατάει κάτι, αλλά θέλουμε να το ομολογήσουμε και εμείς. Γνήσιο, ατόφιο, καθαρό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και η πρόσκλησή μας και η παράκλησή μας είναι να αποδεχτούμε όλοι αυτή την πρόσκληση την οποία κάνει ο Κύριος. Και ο Κύριος τώρα κάνει πρόσκληση σε όλους. Ε. Βγείτε και φέρτε τους όλους μέσα. Για όλους είναι ετοιμασμένοι τώρα ο γάμος. Για όλους. Κακούς και καλούς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και εσύ που είσαι κακό και για σένα είναι. Και εσύ που νομίζω ότι είσαι καλό και για σένα είναι. Για όλους μας είναι η σωτηρία. Ελάτε λοιπόν να μπούμε μέσα στο σχέδιο του Θεού. Ελάτε λοιπόν να κρυφτούμε πίσω από τα Άγια, τις Άγιες πύλες του Κυρίου. Ελάτε. Ελάτε γιατί ο Χριστός περιμένει. Ελάτε γιατί το Πνεύμα του Θεού καλεί. Ελάτε. Ελάτε στη σωτηρία του Χριστού, ελάτε στην ανάπαυση του Πνεύματος του Αγίου, ελάτε στην πόλη των εορτών ημών, ελάτε στην Άνω Ιερουσαλήμ, ελάτε στον ένδοξο περιβάλλον τον οποίο έχει τιμάσει ο Θεός για μας, ελάτε. Δόξα στον Κύριο, δόξα στο όνομα του Κύριου. Τι ωραία πρόσκληση. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ελάτε να γευτείτε τα μέλλοντα, τα ουράνια, τα πολύτιμα, τα ανεχτήμητα, τα διαμένοντα. Έλα φίλε μου και εσύ. Έλα φίλη μου και εσύ. Μπε μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Διδάξω το πνεύμα το Άγιο. Μάθε πώ πρέπει να σταθεί ενώπιον του πατέρα σου, του ουράνιου. Αγωνίσου τον καλό αγώνα τη πίστεω. Διατήρησε την αιώνια ζωή στην οποία προσεκλήθης σήμερα. Ευχαριστούμε τον κύριο. Και ενδύσου τον νέον άνθρωπο. Αυτό ο οποίο μεταμορφώνεται καθημερινά εις δόξαν του Θεού Πατρός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν έχει έρθει και ένας άνθρωπος ο οποίος το πνεύμα του Θεού ο ίδιος ο πατέρας ελέγχει και βλέπει ότι δεν είναι κατάλληλα ενδεδημένος. Δεν είναι το ημάτιό του το κατάλληλο και το ένδυμά του για τον γάμο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εδώ πρέπει να προσέξουμε. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού έχει εντολές, έχει προστάγματα, έχει διατάγματα, έχει νόμους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο άνθρωπος καλείται να περπατήσει δηλαδή μέσα σε αυτά τα όρια που το Πνεύμα του Θεού θέτει δια του Ιησού Χριστού μέσα από το Ευαγγέλιο Του. Βεβαίως ο άνθρωπος ελευθερώνεται με τον τέλειο νόμο της ελευθερίας που είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού Κατά χάρη είστε σε σωσμένοι. Και αυτό είναι Θεού το δώρο, θα μα πει ο ίδιο ο λόγο του Θεού. Αλλά η χάρη αυτή την οποία έγινε στη ζωή μα δεν έγινε ματέα, ματέο. Η χάρη του Ισού Χριστού μα διδάσκει. Ευχαριστούμε τον κύριο. Να ζήσουμε σοφρόνος, δικαίω και ευσεβό στον παρόντα πονηρό αιώνα. Πώ θα το κάνουμε αυτό. Μόνο όταν θα, προ... θα περπατήσουμε πάνω και διαμέσου του Ευαγγελίου. Μόνο όταν θα εκπληρώσουμε το νόμο και τις εντολές τις οποίες εντέλεται το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού ο Λόγος του Θεού σε μας αυτή είναι η αλήθεια ευχαριστούμε τον Κύριο όχι όμως από μόνοι μας γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε δεν μπορεί ο άνθρωπος να εκτελέσει το δέλημα του Θεού από μόνος του αλλά ζητάει δύναμη το ο Κύριος έρχεται να του δώσει το Πνεύμα το Άγιο έρχεται να του αποκαλύψει το Λόγο του Θεού που είναι δύναμη προσωτηρία Εξακολουθ... που εξακολουθεί μια σωτηρία η οποία δεν σχήνεται ακαριέα και αυτόματα και από εκεί και πέρα υπάρχει διαπαντός, όχι. Μια σωτηρία η οποία εργάζεται καθημερινά μέσα στη ζωή του ανθρώπου έτσι ώστε ο άνθρωπος να ευρεθεί άσπυλος, άμμομος και άγιος εν εκείνη την ημέρα για να μην τραπεί. Ευχαριστούμε τον Θεό πως δεν και ο άνθρωπος αυτός όταν ήρθε να αναθεωρήσει του ανακεκλημένου, να θεωρήσει του ανακεκλημένου ο βασιλιά και είδε αυτόν τον άνθρωπο μη ενδεδειμένο με ένδυμα γάμου και του λέγει προ αυτόν, φίλε, πώς εσύ ήρθε εντάφθα μη έχουν ένδυμα γάμου. Και ο Δε λέει ο λόγο του Θεού, αποστομώθη. Δεν θέλουμε να αποστομωθούμε εκείνη την ημέρα. Δεν θέλουμε να ευρεθούμε όχι όπως μας θέλει ο Κύριος εκείνη την ημέρα. Και γι' αυτό αγωνιζόμαστε και γι' αυτό υποτασσόμαστε και γι' αυτό αναγνωρίζουμε ότι μόνο ο Λόγος του Θεού όταν αποκαλυφθεί σε μας και ζητήσουμε χάρη από τον Θεό να τον εκτελέσουμε θα βρούμε χάρη για να μπορέσουμε να περπατήσουμε μέσα στα ίχνη του Ιησού Χριστού από μόνοι μας δεν μπορούμε από μόνοι μας το μόνο το οποίο θα μπορούμε να κάνουμε είναι να φανταζόμαστε ή να πιστεύουμε έτσι όπως εμείς νομίζουμε ότι είναι η αλήθεια και να τραβάμε το δικό μας δρόμο ζώντας σε φαντασία ότι κάνουμε και το θέλημα του Θεού. Ας μην ζούμε λοιπόν σε αυτή την ουτοπία και σε αυτή τη φαντασία, φίλοι μου. Αλλά να δούμε πραγματικά αν έχουμε φθιγραμμιστεί, αν έχουμε ενδυθεί, αν θέλετε καλύτερα, το ένδυμα το οποίο μας συστήνει ο Λόγος του Θεού για να μπορέσουμε τελικά όταν θα βρεθούμε εκείνη την ημέρα να μην εντραπούμε αλλά να εισέλθουμε πλούσια μέσα στη βασιλεία των ουρανών και θα μας πει ο λόγος του Θεού γιατί ο λόγος του Θεού ερμηνεύεται με το λόγο του Θεού. Ενδύθητε λοιπόν θα μας πει στις, στην επιστολή προς Κολοσαΐς. Ενδύθητε λοιπόν ως εκλεκτή του Θεού Άγιοι και ηγαπημένοι σπλάχνα εκτιρμό να οι ενδυμασίες μας. Να το παρουσιαστικό μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ενδύθητε λέει ο Λόγος του Θεού λοιπόν σπλάχνα ηχτυρμών, χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία. υποφέροντες αλλήλους και συγχωρείτε εις αλλήλους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτός είναι ο χριστιανός. Αυτός είναι η, η οσμή του Χριστού. Ο άνθρωπος που καθημερινά προσπαθεί και αγωνίζεται να ενδυθεί με αυτά τα ενδύματα. Της ταπεινοφροσύνης, της αγαθοσύνης. Ευχαριστούμε τον Θεό. Με το ένδυμα της αγάπης. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Υποφέρεται αλλήλου και συγχωρεί του αλλήλου. Εάν τις έχει παράπονο και καθώ ο Θεό, ο Χριστό, συνεχώρησε εσά, ούτω και εσεί. Να λοιπόν, ποιο είναι ο άνθρωπο αυτό, ο οποίο είναι έτοιμο να βρεθεί εκείνη την ημέρα χωρίς να αντραπεί ευχαριστούμε τον Κύριο και αγωνίζεται καθημερινά να είναι αυτό το ημάτιό του καθαρό έτοιμο λευκό, άγιο ευχαριστούμε τον Κύριο έτσι ώστε να μπορέσει και αυτός εν τέλει να γίνει μέλος της κοινωνίας του Πνεύματος του Θεού ευχαριστούμε τον Κύριο Α ενδυθούμε λοιπόν, αγαπητοί μα φίλοι και φίλε, την αγάπη που είναι ο σύνδεσμο τη τελειότητα και η ειρήνη του Θεού. Α βασιλεύει τι καρδίε ημών, ει τον οποίο και προσεκλήθεται εν σώμα και γίνεστε ευγνώμονε. Ο λόγο του Χριστού α κατοικεί πλουσίω ε, με τα πάνση σοφία. Διδάσκοντε και του αλλήλου με ψαλμού και ύμνου και οδά πνευματικά, εν χάρη ψάλλοντε ε, καρδία προ τον κύριο και πάνω ότι αν πράτετε εν λόγω ή εν έργο στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού πράτετε. Γιατί τώρα πλέον δεν ζεις εσύ, αλλά ζει ο Χριστός μέσα σε σένα. Όταν ο άνθρωπος ενδυθεί αυτά τα ημάτια, αυτά τα ενδύματα, τότε πλέον δεν βαίνεται ο άνθρωπος. Δεν βαίνεται και δεν λογίζεται ο χαρακτήρας του ανθρώπου, ο οποίος έχει χαθεί μέσα στην παρουσία του Θεού, αλλά φαίνεται ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μέσα από αυτόν τον άνθρωπο, δόξα στον Κύριο. Και το πνεύμα της χάριτος αναπάμβεται πάνω σε αυτόν. Και ο Πατέρας Θεός χαίρεται που ο άνθρωπος αυτός εδέχθη την πρόσκληση την οποία του έκανε και ενδύθη την κατάλληλη ενδυμασία για να μην εντραπεί και να μην ευρεθεί εκείνη την ημέρα έξω από την παρουσία του Θεού. Μακριά από το θέλημα του Θεού στην αιώνια αναπόλεια, η οποία δεν είναι ετοιμασμένη για τους ανθρώπους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά για τον διάβολο, για τον σατανά και τα πνεύματα αυτού. Αντιθέτως να ευρεθεί εν εκείνη την ημέρα στην παρουσία του Θεού και να ακούσει έβγε δούλε, πιστέ και αγαθέ τα λίγα, λίγα μας έδωσε και μας εντέλει το, το λόγο του Θεού να εκτελέσουμε και μας δίνει και τη δύναμη να τα εκτελέσουμε». Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτά τα λίγα λοιπόν τα οποία έπραξε, τώρα ήσελθες στη χαρά του κυρίου σου. Απόλαυσε την παρουσία του Θεού εις τους αιώνε των αιώνων και έσω με θυμών πάντοτε για να απολαμβάνει την παρουσία του πατέρα, του ιού και του πνεύματο του Αγίου. Αγαπητοί μα φίλοι και φίλε, σα παρακαλώ, σαν να σα παρακαλεί ο ίδιο ο κύριο, μην αμελήσουμε, μην αμεριμνήσουμε. Μην χάσουμε αυτά τα οποία ο Λόγος του Θεού είναι, τα έχει δώσει για μας και εντέλεται για μας ευλογίες. Ευχαριστούμε τον Κύριο και υποσχέσεις σε προσωπικό επίπεδο. Σας παρακαλώ στο όνομα του Ιησού Χριστού να εγκύψουμε όπως προείπαμε στον τέλειο νόμο της ελευθερίας. Να δούμε τι ακριβώς ο Λόγος του Θεού εντέλεται για μας. Να πιστέψουμε στη αυτή την πρόσκληση την οποία μας έκανε ο ίδιος ο Θεός και να βρεθούμε ευχαριστούμε τον Κύριο, έτοιμοι για να απολαύσουμε μαζί με όλους τους Αγίους όλων των αιώνων, όλων των εποχών, την παρουσία του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Ήθε ο Θεός να σας ευλογήσει με πάσα ευλογία πνευματική. Ήθε σήμερα να, να έλαβες και εσύ την πρόσκληση την οποία είχε ετοιμασμένη ο Κύριος για σένα. Να την κρατήσει ως κόρυον οφθαλμού. Να πιστέψεις σε αυτήν την πρόσκληση του Ευαγγελίου και να δεχθείς με απλότητα και με ειλικρίνεια το Λόγο του Θεού ως Λόγος Θεού καθώς είναι, γιατί Αυτός είναι ο οποίος θα σε μεταμορφώσει και θα σε ενδύσει με νέα ενδύματα, θα σε μεταμορφώσει σε ένα καινούριο άνθρωπο, ο οποίος θα ζει στο όνομα του Ιησού Χριστού, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, σκεύος εύχριστο στα χέρια του Πανάγαθου Θεού. Ήθε ο Θεός να μας ευλογήσει και να μας κρατήσει πιστούς μέχρι το τέλος και να μας βοηθήσει να κάνουμε όλο το θέλημά Του. Αμήν.